Λάρνακα. Πάμε στην Κατερίνα την Ιωάννου, παραλαβαίνω να ξεχάσω. Κατερίνα μου. Καλημέρα, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Το είχα αναφέρει πριν στον κύριο Σαββίδη. Τα παιδιά στα Λιβάδια βγαίνουν την Δευτέρα για μία ώρα εκτός τάξεων, γιατί δεν αντέχουν άλλον και μας έστειλαν και μήνυμα τώρα οι γονείς και μας λένε ότι είναι με μία σάκα στον ώμο και κόβουν γύρους για να πάνε στη σωστή τάξη, γιατί δεν έχουν αρκετές αίθουσες. Ναι, Κατερίνα, λόγω του υπερπληθυσμού στα σχολεία που υπάρχουν στην περιοχή, στα Λιβάδια, στη Λάρνακα, η κατάσταση φαίνεται ότι έφτασε στο απροχώρητο για τους, τόσο για τους μαθητές που ταλαιπωρούνται μέχρι να μεταβούν στην αίθουσα για να παρακολουθήσουν το μάθημα, όσο και οι γονείς τους. Θα αρχίσει έτσι, αν θέλετε, ένας κύκλος κινητοποιήσεων σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον ανεξέλεκτο βαθμό όπου έφτασε η κατάσταση με τον υπερπληθυσμό στα σχολεία. Όπως ανέφερες και εσύ, ναι, θα κατέλθουν σε στάση μαθημάτων μία ώρα στην ερχόμενη Δευτέρα, η ώρα 8 και 10 το πρωί, τόσο οι γονείς όσο και οι μαθητές όλων των σχολείων διαμαρτυρώμενοι για τον υπερπληθυσμό. Να σας πω ότι δεν είναι μόνο η ταλαιπωρία που υφίστανται τα παιδιά εντός της σχολικής μονάδας, είναι και κάποια περιστατικά, αν θέλετε, παραβατικότητας που έχουν εντοπιστεί στα λόγω ως σχολεία και υποστηρίζουν ότι είναι και λόγω του υπερπληθυσμού, ότι η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου, έχουν γίνει έντονα διαβήματα, όπως αναφέρουν και στην ανακοίνωσή τους η Συντονιστική Επιτροπή Συνδέσμων Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Γυμνασίου και Λυκείου Λιβαδιών, ότι έχουν κάνει κάποια διαβήματα στο Υπουργείο Παιδείας και άλλους αρμόδιους φορείς. Πλέον η κατάσταση, όπως λένε, είναι εκτός ελέγχου. Να ρωτήσω κάτι, Κατερίνα, που συγγνώμη, μπορεί, δεν ξέρω τώρα αν έχουμε όλο το ρεπορτάζ γι' αυτό. Εγώ θα ρωτήσω, ο υπερπληθυσμός από πότε προέκυψε? Γιατί υποτίθεται ότι έχουμε και υπογεννητικότητα. Τι, ξαφνικά γεννήσαμε όλα πιο όλοι παιδιά και πάμε στο σχολείο? Ο Δήμος Λιβαδιών, να σας πω, Κατερίνα, ότι μεγαλώνει πληθυσμιακά. Έρχονται και μένουν δηλαδή στα Λιβάδια, είναι καλή περιοχή και πάνε οι οικογένειες και μένουν εκεί, χτίζουν τα σπίτια τους, αγοράζουν διαμερίσματα και τέτοια. Ναι, και είναι και παιδιά από το εξωτερικό και φαίνεται ότι δεν έχουν γίνει οι κατάλληλοι σχεδιασμοί ώστε το πρόβλημα να λυθεί. Φορτώνεται το σχολείο, αν θέλετε, τα σχολεία αυτά, τα τρία σχολεία που είναι εκεί στα Λιβάδια, φορτώνεται με μαθητές. Με αποτέλεσμα να μην μπορεί πλέον η κατάσταση, όπως δηλώνουν σύμφωνα πάντα και με τους γονείς, να μην μπορεί πλέον η κατάσταση να είναι ελεγχόμενη. Και έτσι προχωρούν ως ένα πρώτο μέτρο αντίδρασης, αν θέλετε. Την Δευτέρα δεν θα προσέλθουν στα μαθήματα τους οι μαθητές το πρωί ώρα 8 και 10, ως πρώτο μέτρο ώστε να αναδείξουν το πρόβλημα. Και είναι και αυτό που σας είπα και εγώ, Κατερίνα, ότι δεν είναι μόνο η ταλαιπωρία που υφίστανται οι μαθητές μέχρι να μεταβούν στις αίθουσες διδασκαλίας, αν θεωρούνται και κάποιες έτσι πρακτικές που εφαρμόζουν στα λόγω σχολεία αίθουσες διδασκαλίας. Είναι αυτό το ότι δεν υπάρχει, αν θέλετε, αντίκρισμα από το Υπουργείο. Λένε ότι έχουν στείλει επανειλημμένα επιστολές στο Υπουργείο Παιδείας και στους ενδιαφερόμενους φορείς. Δεν έχουν λάβει μέχρι σήμερα καμία απάντηση, έτσι ώστε να βρεθεί, αν θέλει, η χρυσή τομή. Είναι αυτό που σας λέω, ότι παρουσιάζονται, χωρίς να στιγματίζουμε τα λόγω σχολεία βέβαια, παρουσιάζονται έτσι και κάποια κρούσματα παραβατικότητας που θεωρείται ότι ενδεχομένως να είναι λόγω και του υπερπληθυσμού. Να ευθύνεται και ο υπερπληθυσμός, γιατί εντάξει, πολλοί κόσμος, αντιλαμβάνομαι. Θα το παρακολουθούμε το θέμα, θα είμαστε εκεί τη Δευτέρα. Έλα τώρα.